παρακαλούμε κατά το έθος τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, κύριο Ιωάννη Καραβιδόπουλο, να ανακοινώσει το θέμα των 25ων Παυλίων. Μακαριότατε, σεβασμιότατη Άγιοι Αρχιερείς, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του ελληνικού στρατεύματος, κυρίες και κύριοι, Σύνεδρι, ε, του χρόνου, του Θεού θέλοντος και ευδοκούντος θα εορτάσουμε, θα κάνουμε τα 25 Παύλια. Τα, ε, ο, ο αριθμό 25, τα 25 έτη είναι ένα κομβικό σημείο και για έναν θεσμό όπως είναι τα Παύλια αλλά και 25 χρόνια αρχιεροσύνης. Τα 25 Παύλια συμπίπτουν με τα 25 χρόνια αρχιεροσύνης του ε, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ε, Βερίας. Το θέμα που συζήτησε η Επιστημονική Επιτροπή υπό την ηγεσία του Σεβασμιωτάτου Αγίου Βερίας, στην οποία μετείχαν και ο Σεβασμιώτατος Κατερίνης και Κίτρος, ε, ο κύριος Ατματζίδης και η κυρία Τσαλαμπούνη θα είναι το εξή. Θα το πω σε γενικέ γραμμέ και μπορεί να προσδιοριστεί στη συνέχεια ακριβέστερα. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, αυτό το θέμα αποκτάει μεγαλύτερη σημασία. Η διακονία του κόσμου και της Εκκλησίας. Μια διευκρίνηση της Εκκλησίας, όχι μόνο γενική υποκειμενική ότι η Εκκλησία τι προσφέρει στον κόσμο, αλλά και ως αντικειμενική. Η Εκκλησία ως σώμα Χριστού τι λαμβάνει από τους ηγέτες της και από τους αξιωματούχους. Αυτό είναι το θέμα το οποίο θα διαιρεθεί σε επιμέρους ενότητες, κατά κάποιον τρόπο συνοψίζει τα όσα είπαμε στα 24 μέχρι σήμερα Παύλια και υπάρχουν πολλές πλευρές ακόμα οι οποίες έμειναν αδιευκρίνηστες και θα μπορέσουμε ίσως να τα συμπληρώσουμε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου. Ας ευχηθούμε λοιπόν του χρόνου να είμαστε όλοι καλά να παρακολουθήσουμε τα 25 παύλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής των συνεδρίων των Παυλίων και παρακαλούμε πολύ τον Σεβασμιότητο Επιμενάρχης μας, Μητροπολίτη Βερίας Ναούσικη και Καμπανίας, να λάβει το λόγο. Μακαριότατε, Πάπα και Πατριάρχα της Μεγάλης πόλη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, Κύριε κύριε Θεόδωρε, σεβασμιότατε εκπρόσωπε τη Αυτού Θεωτά τη Παναγιώτητο, του Οικουμενικού μα Πατριάρχου, Σεβασμιότατε εκπρόσωποι των πρεσβυγιανών και νεωτέρων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, σεβαστοί Πατέρες, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητέ, κύριε Πρόεδρε τη Επιστημονική Επιτροπή, αγαπητοί συγητέ, αγαπητοί μου αδελφοί, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε του στρατού, ω ωραίοι πόδε των Ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Και Άνω πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο, ο, ο οποίο περιήλθε όλη την οικουμένη, μακαρίζει με αυτόν τον υπέροχο τρόπο όσους διακονούν στο έργο του Ευαγγελισμού των ανθρώπων και της μεταδόσεως του σωτηρίου λόγου του Κυρίου, τι μπορούμε να πούμε εμείς για τον μέγιστο Απόστολο και διδάσκαλο των βεριέων, ο οποίος συνεχίζει επί 20 αιώνες να ευαγγελίζεται την ειρήνη, να ευαγγελίζεται τα αγαθά της θεία Αγάπης στην τοπική μας Εκκλησία, και ο οποίος μας αξίωσε να του αφιερώσουμε το 24ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που ολοκληρώνεται σήμερα. Το θέμα του φετινού συνεδρίου μας, το ακούσαμε τόσες μέρες, Ευαγγελισμός και η Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο. Είναι ένα θέμα διαρκώς επίκαιρο στην Εκκλησία μας, καθώς ο Ευαγγελισμός και η Ιεραποστολή αποτελούν έννοιες αδιάρρηκτα συνδεδεμένες με την υπόσταση και την παρουσία της Εκκλησίας στον κόσμο, αποτελούν μία ανά τους αιώνες, συνεχιζόμενη πραγματικότητα, όπως θα ακούσουμε σε λίγο και από τον μακαριότατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας, κ. Θεόδωρο, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τη σημερινή καταληκτήρια συνεδρίαση του συνεδρίου μας και τον οποίο καλωσορίζω από καρδία στη Βέρεια και στην Ιερά Μητρόπολή μας. Οι δώδεκα εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν, παρουσίασαν οι εκλεκτοί συνομιλητές μας και οι συζητήσεις που διεξήχθησαν αυτές τις τρεις ημέρες μας έδωσαν μία ολοκληρωμένη κατά το δυνατόν εικόνα του θέματος που μας απασχόλησε του Ευαγγελισμού και της Ιεραποστολής. Στην εναρκτήρια εισήγηση είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε για το ακριβές περιεχόμενο των ενιών Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή που αποτελούσαν το ζητούμενο του συνεδρίου μας αλλά και τη σχέση τους με τον Ιησού Χριστό και τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο ο οποίος δια της κλήσεώς του από τον Χριστό με τον θαυμαστό τρόπο που γνωρίζουμε, κατέστη όχι μόνο δέκτης του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, αλλά και Αυτός ο οποίος ταυτίστηκε με τον Χριστό και τον Ευαγγελισμό της Βασιλείας του Θεού και θεώρησε τον Ιησού ως πρότυπό του στη διακονία αυτή. Με τις εισηγήσεις της δεύτερης συνεδρίας, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις συνθήκες που υπήρχαν την εποχή κατά την εποχή κατά την οποία ο Απόστολος Παύλος έδρασε ιεραποστολικά, αλλά και όσα τις διαμόρφωσαν, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο ρόλος του οποίου πιστεύετε ότι αποκαλύπτεται στο όραμα του προφήτου Δανιήλ και το σύμβολό του αποτυπώνεται στις στιχογραφίες του ναού του Αγίου Δημητρίου στα Παλατίτσια, αλλά και η Ρωμαϊκή Εξουσία, η οποία έστω και αν πρόκειται για ένα κοσμικό σχήμα που θα παρέλθει, εντάσσεται προσωρινά στο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος δεν αξιοποίησε μόνο τις ιστορικές συνθήκες και τις συγκυρίες για τη διάδοση του Ευαγγελίου, αλλά και τα δίκτυα σημαντικού αριθμού νέων πιστών που αναπτύχθηκαν στις εκκλησίες τις οποίες ίδρυσε ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος και οι οποίοι πλαισίω, πλαισίωναν τις προσπάθειές του και συνέβαλαν στην εξάπλωση της πίστεως των Χριστό. Ιδιαίτερη σημασία στη διάδοση του Ευαγγελίου στα εθνικά περιβάλλοντα, στα οποία κήρυξε ο Απόστολος Παύλος είχε και η αφομοίωση αυτοκθόνων πολιτισμών, πολιτιστικών στοιχείων, πολιτισμικών στοιχείων από την Ορθόδοξη τέχνη, κυρίως συμβόλων που διευκόλυναν την αποδοχή της νέας θρησκείας και την ευκολότερη εξοικείωση των ανθρώπων με αυτήν. Στη συνέχεια, περάσαμε από τον Απόστολο Παύλο στην ιεραποστολική δράση της Εκκλησίας στους επόμενους αιώνες και παρακολουθήσαμε μέσα από τις εισηγήσεις της Τρίτης Συνεδρίας το Ιεραποστολικό των Αγίων Αυταδέλφων και εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Θεσσαλονικαίων και των μαθητών του, αλλά και τις συνθήκες μέσα στις οποίες κήρυξε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και όχι μόνο. Οι εισηγήσεις της τέταρτης συνεδρίας είχαν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση της Ιεραποστολής ως οργάνου ασκήσεως πολιτικής ή εξουσίας και του ρόλου τον οποίο πρέπει να έχει στην εποχή μας ο οποίος δεν είναι άλλος από την ανάγκη να μεταμορφώσει και το χριστιανικό μήνυμα στον κόσμο απαλλάσσοντάς τον από τον μεταμοντέρνο παγανισμό προς επίτευξη αυτών των στόχων. Η Εκκλησία καλείται αφενός να συνειδητοποιήσει την ευθύνη της να επανευαγγελιστεί τον σύγχρονο άνθρωπο που πιστεύει αλλά δεν έχει σχέση με την Εκκλησία ή έχει σχέση με την Εκκλησία αλλά δεν πιστεύει και συγχρόνως να αξιοποιήσει για τον σκοπό αυτό τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Η συζήτηση που ακολουθούσε στις εισηγήσεις των διακεκριμένων ομιλητών μας, πήρε μία διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα μορφή με τη στρογγυλή τράπεζα με την οποία και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου μας και είχε ως θέμα τη σύγχρονη Ορθόδοξη Ιεραποστολή όπως τη ζουν δύο αρχιερείς οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους και τη διακονία του σε αυτή. Ο Άγιος Κορέας, Κύριος Αμβρόσιος και ο Άγιος Κινσάσας, Κύριος Νικηφόρος. Στη σημερινή τελευταία συνεδρία έχουμε, όπως ανέφερα ήδη, την ιδιαίτερη τιμή και τη μεγάλη χαρά να παρίσταται ο μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, κύριος Θεόδωρος, τον οποίον και ευχαριστούμε από καρδίας για την ανταπόκρισή του στην πρόσκληση της Ιεράς μας Μητροπόλεως, να τιμήσει με την παρουσία του τα 24 Παύλια και το συνέδριό μας, και τον οποίο θα παρακαλέσω σε λίγο να, αλέθει, να ανέλθει στο βήμα, για να κλείσει εκείνος που διαθέτει μακρά ιεραποστολική εμπειρία και διαδρομή το συνέδριό μας που είχε ως θέμα τον Ευαγγελισμό, και την Ιεραποστολή. Πριν να παραχωρήσω το βήμα, θα ήθελα να παρουσιάσω σε όλους με πολύ χαρά τον τόμο των πρακτικών του 23ου Συνεδρίου που είχε ως θέμα «Πόλεμος και ειρήνη κατά τον Απόστολο Παύλο» αλλά και να εκφράσω τις οφειλόμενες ευχαριστίες. Πρωτίστως, ευχαριστία και ευγνωμοσύνη οφείλουμε στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο κύριο Βαρθολομέο, τον οποίον εξεπροσώπησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορέας, κύριος Αμβρόσιος, ο οποίος και μετέφερε το σεπτό πατριαρχικό μήνυμα. Βαθύτατες ευχαριστίες οφείλουμε και προς όλους τους μακαριωτάτους πατριάρχες, των Πρεσβηγενών και Νεωτέρων Πατριαρχείων, και νεωτέρων και προ, τους προκαθημένους των αυτοκεφάλων εκκλησιών, οι οποίοι και φέτος τίμησαν το συνέδριό μας, αποστέλλοντας εκπροσώπους και μηνύματα, αλλά και όλους τους ευασμιωτάτους και θεοφιλεστάτους αδελφούς αρχιερείς, που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Πολλές ευχαριστίες ανήκουν και στους συντελεστές του συνεδρίου, τους διακεκριμένους συζητητές μας, αλλά και τους ελογημωτάτους καθηγητές, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου με πρώτο τον Πρόεδρο, τον κύριο Κραβιδόπουλο. Ευχαριστώ ακόμη θερμά τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που επομίστηκαν τη διευθέτηση όλων των πρακτικών ζητημάτων μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίησή του. Ιδιαίτερος ευχαριστώ τον παρουσιολογιότατο πρωτοσύγγελο πατέρα Αθηναγόρα, τον οποίον δυστυχώ λόγω ασθενίας δεν έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας. Αλλά όλη την προεργασία την έκανε εκείνος. Ευχαριστώ τέλος και όλους σας. Τον Δήμαρχό μας, με τον οποίο συνεργαζόμεθα τόσο στενά, σε εκπροσώπους του στρατού μας και όλους τους άρχοντες, τους κληρικούς, τους μοναχούς, τις μοναχές, τον ευσεβή λαό που τιμήσατε με την παρουσία σας το συνέδριο. Η ευγνωμοσύνη μας προς τον κορυφαίο Απόστολο Παύλο μας αξίωσε να του αφιερώσουμε και αυτό το συνέδριο δεν εκφράζεται με λόγια. Εκείνος όμως γνωρίζει την αγάπη μας. Ο καταληκτήριος λόγος ανήκει σε εσάς μακαριότατε πάτερ και δέσποτα μαζί με τις ολοκάρδιες ευχαριστίες μας, την ευγνωμοσύνη μας για την τιμητική σας παρουσίαση στην Ιερά μας Μητροπόλη, και στο 24ο Διεθνές Συνέδριό μας προς τιμήν του Ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας Μεγίστου Αποστόλου Παύλου του Μεγάλου Ιεραποστόλου στα ίχνη του οποίου και εσείς εργάζεστε. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. τα αδελφέ μου Παντελεήμων, φίλε ηγαπημένε μου πάνω από 42 ολόκληρα χρόνια, Σεβασμότητη Άγια Αρχιερής, που εκπροσωπείτε τα παλέφατα πατριαρχία, εκεί που στηρίζεται ο χριστιανισμός, τα νεότερα πατριαρχία μας, αλλά και τις εκκλησίες σας. Είναι μεγάλη ευλογία του Θεού που βρεθήκαμε σε αυτό τον Άγιο Τόπο, εδώ στη Βέρεια ήλθα από την Αλεξάνδρεια, την όμορφη του Αλεξάνδρου Στρατιλάτη, του Μεγάλου, των μεγάλων πατέρων, αλλά κυρίως αυτό που με συγκινεί, των οσίων πατέρων, που επορεύονται νύχτα και ημέρα στην έρημο, τη Μαρεότητα, τη Θηβαίδα, για να ακούσω πολλές φορές τα λόγια του Αβά Παμβό προς τα Ναβά Θεόδωρο της Φέρμης. Θεόδωρε, το έλεος σου έχει προς πάντας, το γαρέλεο σέβρεν Παρισίαν, ενώπιον τον θρόνο του Θεού. Με πολλή αγάπη ξεκίνησα το προσκύνημά μου στο Άγιο Νόρο και εγγενίασα μετά από τόσα χρόνια με την ευλογία του Οικουμενικού μα Πατριάρχου τον Αίδριο του Αποστόλου Μάρκου απέναντι ακριβώ από τα νερά που πέταξε για τους ουρανούς ο προκάτοχός μου, πολύκλαυστος νέος άνθρωπος, ο μακαριότατος Πέτρος μαζί με τη συνοδεία του. Και όταν χτύπησα για πρώτη φορά την καμπάνα του Αγίου Μάρκου, κοίταξα τον λόφο, ήτανε ο ήλιος έλαμπε και σαν να είδα μέσα στα σύναφα τις ψυχές τους να γάλλονται γιατί δεν τους ξεχάσαμε. Αλλά αιώνια το καντιλάκι στον Άγιο Μάρκο θα ανάβει και οι ψυχές τους θα γάλλονται ήλθα μετά, αδελφέ μου, παντελεήμων στον τόπο που μας φιλοξένησε, στη Θεσσαλονίκη, στη δική μας σχολή, στη θεολογική μας σχολή, καθηγητά μου, που ήρθα με τόσες δύσκολες συνθήκες από την Κρήτη και έλεγα εχθές, το 1974, ζήτησα να μάθω πού είναι η Μητρόπολης και χτύπησα την πόρτα του μεγάλου ελεήμονος, παντελεήμονος Χρυσοφάκη. Παναγιώτατε, δεν έχω που να μείνω. Μην απογοητεύεσαι, παιδί μου. Έχω με την Αγία Θεοδώρα. Και πήγαμε κληρικοί, καθηγητά μου από όλα τα πατριαρχία, από όλε τι εκκλησίε. Οι περισσότεροι κοσμούνε είτε την Κύπρο μα, το Πατριαρχείο Αντιοχία, τα Ιεροσόλυμα και βρήκαμε μια ζεστή γωνιά. Και τότε ερχόσουν εσύ πάντε λέει μονά μου αδελφέ μου με τόση αγάπη από τη Μητρόπολη να ρωτήσεις πώς περνάμε, τι ανάγκες έχουμε και αυτή η αγάπη σου, η μεγάλη ευγένειά σου μέσα από την καρδιά σου σε συνοδεύει όλα σου αυτά τα χρόνια της αρχιερατείας κοντά εδώ στα παιδιά σου. Πήγα στην Ελασσόνα για να χαιρετήσω τον αδελφό μας τον Βασίλειό μας, να του πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για τις ωραίες στιγμές, για τους οραματισμούς που περνούσαμε στην Αγία Θεοδώρα, Μετά από τον τόμο που παρουσιάσαμε για τον μεγάλο προκάτοχό μου, Καλλίνικον Αλεξανδρίας, ζήτησα να μείνω ολομόναχος για δέκα λεπτά μαζί με τον Βασίλειο και να μιλήσω μαζί του πάνω από το μνήμα του και να Τον ευχαριστήσω και ξέρω ότι το ωραίο του χαμόγελο σαν να το είδα και πάλι και του είπα να αναπαυτεί εν κυρίω. Στη σχολή μου πήγα καθηγητά μου για πρώτη φορά μετά από 40 ολόκληρα χρόνια. Αγόρασα το κουλούρι που ήθελα και παρεκάλεσα το Γεώργιο να μ' αφήσουν μόνο να περπατήσω στα γραφεία να θυμηθώ εσάς τους καθηγητές μας. Πόσο σας βλέπαμε με τόσο σεβασμό και ευχαριστούμε γιατί μας διδάξατε πολλά, είτε αυτοί που βρίσκεστε εν ζωή, είτε αυτοί που αναπαύονται. Και ευχαριστώ, σε Βανταυρόνση, για τον μακαριότατο τον Αναστάσιο και τον Γκορναράκη. Είναι οι πρώτοι που μας δίδαξα ότι πέρα από, τη, από τα στενά όρια της ενορίας, του μοναστηριού μας, της Μητροπόλεως μας υπάρχει ένας κόσμος που όπως λέμε ο Αίος τη της που είναι η Ιεραποστολή χωρίς ποτέ να έχω διανοηθεί ότι κάποτε ο Κύριος θα με καλούσε για να γίνω ένας ταπεινός Ιεραπόστολος ή τώρα πατέρας όλων αυτών των παιδιών μου στην απέραντη Αφρικανική Ήπειρο. Και σήμερα σεβασμότατε ήρθα για να σας ευχαριστήσω που τα Παύλια εφέτος είναι αφιερωμένα στον μεγάλο Ιεραπόστολο Απόστολο Παύλο. Πριν διαβάσω το μήνυμά μου, θα ήθελα να μιλήσω εμπειρικά ότι όταν ήμουν στην Κρήτη κοντά στον Μητροπολίτη μου Θεόδωρο στα Σφακιά, σε ορεινή Μητρόπολη Λάλλη δηλαδή Σφακίων, πάντα όταν καθόμουν στην καρέκλα του Ιερού που διαβάζει ο αναγνώστης τον Απόστολο, Πάντα με προβλημάτιζε, με συγκινούσε όταν έλεγε «Πόσες φορές έχασε το δρόμο, πόσες φορές εναβάζησε, πόσες φορές πληγώθηκε από τους ψευδαδέλφους, πόσες φορές ραβδίστηκε». Ε, μου φαινόταν ωραία λόγια, αλλά περίμενα να τελειώσω ο Απόστολος, να βγω, να πω «Ηρήνη ή το Αναγνόντι» και να διαβάσω το Ευαγγέλιο. Και όμως αυτά τα λόγια τα κατάλαβα τόσο εμπειρικά, όταν βρέθηκα στο Καμερούν. Άφησα την Θηβαΐδα του Βορρά, άφησα το μετόχιο μας στην Αθήνα και μου λέγει ο μακαριστός Πέτρος τώρα, Θεοδωρέ μου, αύριο σε εκλέγω Μητροπολίτη Καμερούν, κάνε το σταυρό σου και πορεύστην την Εραποστολή, που είχα γνωρίσει βεβαίως με τις περιοδίες μου, με τον Πατριάρχη Παρθένιο. Και τότε κατάλαβα, στις δυσκολίες όταν η βροχή δεν σταματούσε επί ένα μήνα, όταν οι λάσπες αναποδογύριζαν το αυτοκίνητο, όταν τα βράδια παντελεήμουν, δεν είχα πού να μείνω, κρύο ή βροχή. Και τότε ήλθε μέσα στην καρδιά μου και τον αγάπησα δέκα φορές, εκατό φορές πιο πολύ, τον Απόστολο Παύλο. Γιατί τότε μόνο κατάλαβα τι θα πει να ζεις εμπειρικά και όχι θεωρητικά τα λόγια του Κυρίου μας. Πορεύσου, χάρισε αγάπη, δώσε συγχώρεση να υπομένεις, δώσε το χέρι σου, φάε με αυτούς τους ανθρώπους από το ίδιο καζάνι και μάθε τους να αγαπούνε και να συγχωρνούνε. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, η Εκκλησία του Αγίου Μάρκου, εκτείνεται σε ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο η Απούη αποτελεί μία ενιαία γεωγραφική εκκλησιαστική περιφέρεια. Η Αραποστολή στην Αφρική είναι το μείζον έργο του Πατριαρχείου στις μέρες μας. Η Εκκλησία Αλεξανδρίας δράτη την ευκαιρία και την πρόκληση για τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων με κυρίαρχο σκοπό την επίτευξη της ενότητός των. Μία ενότητα η οποία θα υπερβαίνει σύνορα, φυλές, χρώματα, όχι με την έννοια της ισοπαίδωσης, αλλά της αλληλοπεριχώρησης εν Χριστώ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία Αλεξανδρίας απευθύνεται στον κάθε Αφρικανό άνθρωπο, προσλαμβάνοντας την ολότητά του με τα ήθη και έθιμα της παραδόσεις του, χωρίς να προσπαθεί να εμφυτεύσει νέα, αλλά να μεταμορφώσει τα υπάρχοντα, δίδοντάς τα περιεχόμενο ορθόδοξο χριστιανικό. Πάντοτε, πέρα και πάνω από φυλές και έθνη, ήθη και έθιμα, για την Εκκλησία προτεραιότητα έχει το πρόσωπο, το οποίο προσπαθεί να μεταμορφώσει μέσα από την προσωπική βιωματική σχέση εν αγάπη και εν ελευθερία. Μακριά από μυσαλλοδοξίες, φανατισμούς και βία, που αλλοιώνουν την θεϊκή έννοια του ανθρωπίνου προσώπου. Εμπνεώμενοι από τη διδασκαλία και το έργο του Αποστόλου Παύλου, επισημαίνουμε τη σπουδαιότητα που έχει για τη ζωή της Εκκλησίας και ειδικότερα για την διακονία μας, το χρέος της Ιεραποστολής σύμφωνα και με την τελευταία εντολή του Κυρίου. «Και έστεστε μη μάρτυρες εν τη Ιερουσαλήμ, και πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και αιώαιος εσχάτου της γης. Ο Ευαγγελισμός του λαού του Θεού, αλλά και αυτών που δεν πιστεύουν στο Χριστό, αποτελεί υπέρτατο χρέος της Εκκλησίας, το οποίο πρέπει να εκπληρώνεται με αγάπη, ταπεινοφροσύνη και σεβασμό προς την ταυτότητα εκάστου ανθρώπου, και την πολιτισμική ιδεωρότητα εκάστου λαού. Αγαπητοί μου αδελφοί, παιδιά μου, το έργο της Ιεραποστολής δεν είναι εύκολο. Η Ιεραποστολή πραγματοποιείται σε συνθήκες όπου η υγρασία λιώνει τα ρούχα. Λιώνει ακόμα και τα μέταλλα, κάμπτει και το σίδερο. Εκεί καλούνται οι άνθρωποι της Ιεραποστολής να σταθούν σαν σιδερόβεργες για τους λαούς εκείνους που βαπτίζονται Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Το μεγάλο μυστήριο της Ιεραποστολής στην Αφρική είναι η Θεία Λειτουργία, την οποία με τα αδέλφια μου, τους Αγίους Αρχιερείς που κοσμούν την Ιεραρχία του Θρόνου μου και όλους τους συνεργάτες, μεταλαμπαδεύουμε στις αχανείς χώρες της Μαύρης Ήπειρου. Η Αφρική είναι μια μεγάλη ήπειρο που έχει τις δικές της απαιτήσει, ανάγκες, προβλήματα, αλλά και τις δικές της προοπτικές. Μια από αυτές είναι η ελπιδοφόρα ανάπτυξη της Ορθοδοξίας. Το μέγιστο μέλημα είναι τα παιδιά της Αφρικής. Το μέλλον της και όπως παλαιότερα έγραφα Χαρά όλων εμάς που διακονούμε το σκοπό αυτό είναι όταν βλέπουμε να στεγνώνουν τα δάκρυα στα πρόσωπα των παιδιών και στη θέση τους να προβάλλει η παιδική χαρά. Τα γελαστά τους πρόσωπα, τότε ανοίγει ο ουρανός. Ανοίγει ο δρόμος που όλοι μας θέλουμε να βαδίσουμε, ο δρόμος της σωτηρίας. Υπηρετώντας τα παιδιά υπηρετούμε τον ίδιο τον Χριστό και μαρτυρούμε την προφητική αποστολική της Εκκλησίας, την ελπίδα, ελπίδα, ελπίδα. Αυτή την αγάπη προς τα παιδιά της Αφρικής εξέφρασα με τη δημιουργία της Πατριαρχικής Σχολής Άγιος Αθανάσιος στην Αλεξάνδρεια, στο ιστορικό Πατριαρχικό Μοναστήρι του Αγίου Σαββάτου του Υγειασμένου. Σε αυτοί σπουδάζουν και καταρτίζονται νέοι από την Αφρική, στην νοσηλευτική, γεωπονία και ορθόδοξη θεολογία, με σκοπό να μεταβούν στις χώρες τους και να ενισχύσουν τον φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο των Μητροπόλεων, αλλά και να βοηθήσουν στη βελτίωση των κοινωνικών συνθήκων των λαών τους. Έχοντας πλήρη συνέστηση του τιτάνιου αυτού αγώνα, γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς αλλά και δύσκολος, που κάποτε γίνεται αδιάβατη και επικίνδυνη ατραπός. Όμως συνεχίζουμε, παίρνουμε μια μικρή ανάσα, λίγο κουράγιο, γιατί η φωνή της Οικουμενικής Ορθόδοξης Ρωμιοσύνης, η φωνή των πατέρων, μαρτύρων και αβάδων ασκητών της ερήμου, η φωνή των ανθρώπων της Αφρικής και τα μεγάλα εκφραστικά μάτια των παιδιών τη που μας ψιθυρίζουν, μην αποκάμετε, μην αποκάμετε, κρατήστε, κρατήστε ακόμα. Κι έτσι παρά την ύπαρξη λίγων μέσων, το έργο του Πατριαρχείου προχωρά και μεγαλώνει. Κάθε ποτάμι κεριάκι της Αφρικής γίνεται η κολυμβήθρα, μια μεγάλη κολυμβήθρα της πνευματικής αναγέννησης του ανθρώπου, επειδή, όπως μας έλεγε ο μακαριστός προκάτοχός μου, και πατέρας μου πνευματικός πατριάρχης Παρθένιος, το θέλει ο Θεός. Στην Ιεραποστολική προσπάθεια οφείλουν να συμβάλλουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, γιατί είμαστε μια Εκκλησία με σεβασμό, όπως τονίσαμε προηγουμένως στην κανονική τάξη. Η Εκκλησία για τον εαυτό της οφείλει να μαρτυρεί και να μοιράζεται τα δώρα του Θεού με τους εγγύς και τους μακράν. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης Ορθοδόξης Οραποστολής. Πρώτον, ο σεβασμός της θρησκευτική και πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των λαών προς τους οποίους απευθύνεται το Ορθόδοξο μήνυμα. Και δεύτερο, η ενεργό συμμετοχή στην πρώτη γραμμή του Εραποστολικού έργου. Οι θεμελιώδεις αρχές του Ορθοδόξιου Αποστολικού έργου πρέπει να είναι οι εξή. Πρώτον, κήρυγμα, κατήχηση, λατρευτική ζωή στην μητρική γλώσσα της κάθε περιοχής. Β. Δημιουργία γηγενούς κλήρου και λαϊκών στελεχών. Γ. Εξασφάλιση οικονομικής αυτονομίας για τη συνέχιση της ζωής της Εκκλησίας και την ανάπτυξη της στο μέλλον. Η Αφρικανική Ορθοδοξία, ακριβέστερα η Ορθόδοξη Εκκλησία που αναπτύσσεται στι Αφρικανικέ φυλέ, οφείλει να διαδραματίσει ένα διπλό ρόλο στι μέρε μα. Πρώτον, να μεταφέρει στην Αφρική ολόκληρη την εμπειρία και παράδοση τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία των 20 αιώνων και δεύτερο, να μεταφέρει στον κόσμο τη φωνή των περισσότερων αδικημένων παιδιών οπουγής, που πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη και ειρήνη. Η σύγχρονη Ορθόδοξη Εραποστολή οφείλει να έχει ως κύριο μέλημά της τον άνθρωπο, ως προσωπική ύπαρξη, ως πλήρη και τέλεια εικόνα του Θεού, πέρα και πάνω από φυλές, χρώματα, όρια, σύνορα. Το Πατριαρχείο μας αυτό κάνει αιώνες τώρα από τον πρώτο επίσκοπο Μάρκο τον Ευαγγελιστή, μαθητή του Αποστόλου Παύλου έως σήμερα. Διακονεί τον άνθρωπο με αγάπη, εκφράζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το θέλημα του Θεού και το σκοπό της Εκκλησίας που δεν είναι άλλος από τη σωτηρία, από την αγάπη, από την ελπίδα, από την ειρήνη αδελφέ μου Παντελεήμων, δεν σε ευχαριστώ αυτή τη στιγμή ως ο Πάπας και Πατριάρχης, αλλά σαν ένας παλαιός αδελφός σου, που ερχόμουν και αφού από τα χρόνια της Αγίας Θεοδόρας μέχρι τώρα, τους οραματισμούς μου, την πορεία μου, τα όνειρά μου. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου με τους συνεργάτες σου, που μέσα στα παύλια των 24 χρόνων, βάλατε και την Ιεραποστολή. Ευχαριστώ που μας φιλοξενείς με τόση αγάπη, όχι μόνο εμένα που ήρθα χθες, αλλά τους Ιεραποστόλους αρχιερείς όλης της Ορθοδοξίας, γιατί ο Χριστός είναι μια αγκαλιά γεμάτη από στοργή προς όλα τα παιδιά της. Θέλω, σεβασμότατε να μου, να σου δωρήσω την εικόνα Κύριλος ο Λούκαρης, Παντελήμων αδελφέ μου, ο Απόστολος Παύλος έζησε τον πρώτο αιώνα. Ο Άγιος Κύριλος ο Λούκαρης έζησε τον 17ο αιώνα. Ήταν Ιεραπόστολος. Δεν ήταν η εποχή που έπρεπε να πορευτεί προς την Αφρική που δεν τον γνώριζε αυτό τον κόσμο, αλλά πορεύτηκε προς τους λαούς των Βαλκανίων, στην Πολωνία, έξω από τη Σερβία, στη Ρουμανία, στη Νότια Ρωσία έπρεπε προπαγάνδες δύσκολες, δύσκολες, πονηρές να αντιμετωπίσει και το έκανε με πολύ αγάπη. Κόσμησε τον θρόνο Αλεξανδρίας, έκανε τυπογραφία εκεί και όπως του υπογέροντα μελέτη ως πατριάρχης, κύριε παιδί μου, πορεύω. Γνώρισε στη ζωή του μετά σαν οικουμενικός πατριάρχης μίσος, πολύ συκοφαντία παντελέη μονά μου. Και ήλθανε οι εκκλησίες που ευεργετήθηκαν από αυτόν, άλλοι με να τον κατακρίνουν, άλλοι όμως να τον υποστηρίξουν με πρώτο τον Θεοφάνη Ιεροσολύμων. Την ιερά εικόνα να την έχει στο στην Μητρόπολη σου, το ιερό αυτό αναμνηστικό μετάλλιο ανάγλυφο του Αγίου Κυρίλου και αυτό το δίπτυχο που ετοιμάσαμε με σύμβολα των δύο θρόνων, τον Απόστολο Μάρκο και τον Δικέφαλο Αϊτό και την προσωπογραφία του και αυτό που έγραψα σεβασμότατε αδελφέ μου, τα θεία και πολύτλα τα εκείνου Κυρίλου του Λουκάριος του Χριστού, Κρητός, Πάπαμεν και Πατριάρχου Αλεξανδρίας το πρώτον και Οικουμενικού Πατριάρχου με τα ταύτα εις τον οποίον με τα Θεών οφείλουν το είναι η σέτη σήμερον ορθόδοξη λαή, φιλέ και γλώσσε της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Ως προμαχήσαντα ερωμένο και μετεπιστήμης δια την απόκρουση των ουνητικών επιθέσεων και την προόριζον εκείθενε κραίζωση των ζυζανίων της λατινικής τερθρίας και πλάνης, αλλά και εν την Αιγύπτο και τις εκκλησίες των Ιεροσολύμων και της Κύπρου, πλήστα υπέρ της αμωμή του Ορθοδοξίας μονγκής ελάμπρινε όσο ολίγη το όνομα του Ορθοδόξου Πρωθιεράρχου, ουμέν αλλά και της στεκούσεις αυτών Μητρίδος Κρήτης και της τρεψάσεις αυτών Ιεράς και Περισέμνου της Αγκαράθου Μονής. Χρόνια πολλά σεβασμιότατε, η Ευρωπαϊκή.